κάπως καλύτερα τα πράγματα, γιατί μιλώντας και στο τηλέφωνο πριν από λίγο μας είπατε ότι όλο το βράδυ την βγάλατε εκεί άϊπνη. Αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία του επαγγέλματός σας, ήταν δύσκολες και οι προηγούμενες μέρες. Ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι να φύγει αυτή η κατεμιά και να οστοποδήσουμε. Να μας πείτε για την κατεμιά, που δεν ήταν κατεμιά, από πού άρχισε η φωτιά αυτή? Να σας πω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πτέρας, αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η φύση τέτοιων πυρκαγιών και η τεράστια έκσταση η οποία είχε η πυρκαγιά, και το είπα και αλλού σήμερα, μετά από τόσα χρόνια υπηρεσία δεν είδα τόση έκταση συγκεντρωμένη πυρκαγιά με τόση ακτινοβολία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δηλαδή το μέγεθος της πυρκαγιάς. Φανταστείτε έναν πολύ πολύ τεράστιο σωρό συγκεντρωμένο σε ένα χώρο, ένα ανοιχτό χώρο, από ελαστικά και ξύλινους παλιούς πασάλους της αρχής ηλεκτρισμού. Και να καίγονται ολοσχερός. Αντιλαμβάνεστε την ένταση, την ακτινοβολία και κάτω από ποιες και τον κίνδυνο που αντιλαμβανόμαστε, κύριε Ναγκετή. Εργάστηκαν οι πυροδέστες, αλλά εκείνο το οποίο θα σημειώσω είναι και η επικινδυνότητα του χώρου εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι καταφέραμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά να μην επεκταθεί νοτιοανατολικά σε έναν υποσταθμό της αρχής ηλεκτρισμού. Νότια βρισκόταν το τσιμεντοβιό βασιλικού, το οποίο χρησιμοποιούσε αυτά τα υλικά για καύσιμη ύλη, και νοτιοδυτικά βρισκόταν οι εγκαταστάσεις της VTTV, ενός θερματικού με πάρα πολλές ποσότητες καυσίμων στις εγκαταστάσεις του. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι στο ότι περιορίστηκε η κατάσταση εκεί και δεν επεκτάθηκε οπουδήποτε αλλού, με την επικινδυνότητα που αντιλαμβάνεστε θα υπήρχε σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Και συνεχίζεται ακόμα το έργο της κατάστασης, υπάρχουν εκεί δυνάμεις, θα ενισχυθούν ακόμα, υπάρχουν ήδη δύο. Υπήρχε ο κινδυνός εκρήξεων, κύριε Γιατί, για να αντιληφθούμε κι εμείς την επικινδυνότητα. Δεν υπήρχε κινδυνός εκρήξεων. Απλά ήταν δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο λόγω των υλικών. Λόγω της φύσης των υλικών, ακριβώς της σωστής. Ναι, αλλά αν η φωτιά έβγαινε εκτός και γινόταν επέκταση και είχαμε αυτό το σκηνικό, επειδή κυτριάζει όπως μας έχετε περιγράψει, με πολλά πιο επικίνδυνα υλικά, έτσι, θα υπήρχε περίπτωση να έχουμε και κρίξεις και το σκηνικό θα ήταν να μην το βάλουμε στο μυαλό μας, αν εργάζεται και να σκέφτεται σίγουρα, με αυτόν τον τρόπο. Οι κρίξεις σίγουρα είναι συναφές με τα υλικά τα οποία εμπλέκονται. Ναι, μπορώ να πω ότι εάν δεν καταφέρναμε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις που προανέφερα, ναι, θα είχαμε άσχημα επακόλουθο. Και εκεί επικεντρωθήκαμε να την περιορίσουμε, εκεί στο χώρο τον οποίο εξελίχθηκε να χτυπήσει. Έτσι προκαταστικά όμως, πού στρέφεται η πρόσοχη ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τα ακριβή αίτια. Θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την αστυνομία. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να γίνει πλήρης κατάσταση της πυρκαγιάς και ελπίζουμε να τη θέσουμε υπό έλεγχο τουλάχιστον ως το μεσημέρι, αλλά αντιλαμβάνεστε τα υλικά αυτά δεν μπορείς να αξιολογήσεις σωστά το χρόνο που θα σου πάρει να κατασβέσεις. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε να δούμε αν μπορεί να διερευνηθεί κάτι, καθότι τέτοιου είδους πυρκαγιάς, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ δύσκολο να διερευνηθεί. Ναι. Πάντως δεν ήταν η μοναδική πυρκαγιά. Είχαμε και τις πυρκαγιές του Σαββατοκύριακου, κύριε Γκέτη. Εντάξει, το περασμένο τρίμερο είχαμε περάσει στις 87 πυρκαγιές. 87 πυρκαγιές το τρίμερο από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα πρωί. Αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος είναι αρκετά μεγάλο. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή τόσο και παρατηρητήρια επανδρομένα σε όλες τις αγροτικές περιοχές, σε ενισχυμένη επιφυλακή θα έλεγα, τόσο και σε περιπολίες κατά τη διάρκεια, και έχουμε ενισχύσει τα περίπολα μας και κατά τη διάρκεια, επιπρόσθετα περίπολα κατά τη διάρκεια νύχτας. Είμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Αντιλαμβάνεστε ότι όμως πίσω υπήρχαν, ξέρετε, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούμε, τους ψηλές θερμοκρασίες, τους ανέμους οι οποίοι αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, καθώς επίσης και η χαμηλή υγρασία που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Άκρως επικίνδυνοι παράγοντες για ανάξυνση της πυρκαγιάς, αλλά εκείνο που λέμε είναι ότι πίσω από κάθε
έναρξη της θέας, υπάρχει μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Εδώ θέλω να επικεντρωθούμε και αποδεδειγμένα. Ποιες είναι οι συνέπειες για αυτόν που ανάβει φωτιές, κύριε Γκέτη? Οι συνέπειες ποιες είναι? Οι συνέπειες υπάρχουν αυστηρές ποινές τόσο σε φυλάκιση όσο και σε πρόστιμο. Για τους παράνομους σκουπιδότοπους και έχω την εντύπωση ότι αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Ακόμη και τις μέρες τις προηγούμενες που η θερμοκρασία κτύπησε κόκκινο, σε κάποιες περιοχές της Κύπρου είδαμε σε παράνομους σκουπιδότοπους να ανάβουν φωτιές και να μην μπορεί κανείς να αγγίζει τα πρόσωπα αυτά που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά για να κατανοούν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρομαι. Σωστά, υπάρχει ένας παράνομος σκουπιδότοπος στην περιοχή Ξυλοφάγου. Την μέρα που η θερμοκρασία χτυπούσε 45, ήταν αναμένο. Και αντιλαμβανόμαστε τι θα γινόταν αν επεκτηνόταν αυτή η πυρκαγιά. Και όχι μόνο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις σκόπιμης καύσης η οποία γίνεται. Είτε για να καύσουν σκουπίδια, είτε για να καύσουν άχρηστα αντικείμενα. Και την μπάζα, οτιδήποτε. Η πυρκαγιά στον Πρωταράν προχθές τέθηκε για σκόπιμη καύση νάιλον θερμοκηπίου. Και φτάσαμε στο σημείο να κινδύνουν οι ιδιωτικές κατοικίες, όσο και προλάβαμε δύο ιδιωτικές κατοικίες να μην εμπλακούν. Μάλιστα. Η πυρκαγιά στην Ερήμη χθες στην Τεμεσό, ναι, πρόκειται για σκόπιμη καύση ηλεκτρικών καλωδίων, τα οποία έκαψαν για τους δικούς τους σκοπούς. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να συνδέσεις τον ύποπτο, το τεκμήριο με τον ύποπτο. Και εδώ είναι που θέλουμε και τη συμβολή του κόσμου. Δηλαδή, εδώ δεν είναι η τιμωρία, κύριε Γκέτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, δεν είναι η τιμωρία. Το θέμα είναι να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, που δουλεύει και εργάζεται αυτό το μυαλουδάκι εδώ στην Κύπρο, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τη ζωή γενικά. Πρώτα τη ζωή μας και γενικά τη ζωή των συνανθρώπων μας. Με αυτό θα πρέπει να ξυπνάμε και να έχουμε κατά νου. Αυτό είναι σεβασμό. Απλά βάζουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Έφη Ξάνθου που την έχουμε στο τηλέφωνο. Είναι εκπρόσωπος, ναι. Είναι από το κίνημα οικολόγων Βέρα. Αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μας και την κυρία Ξάνθου. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Ξάνθου. Ένα θέμα που σας αφορά άμεσα, όλους μας αφορά βεβαίως άμεσα. Αλλά είστε το καθήλυν αρμόδιο κίνημα, αν θέλετε, που ασχολείται έτσι με αυτά τα ζητήματα και αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Ναι, κύριε, γιατί συνεχίστε. Ναι, αν μου επιτρέπετε, αν προσέξετε, εμείς στην πυροσβεστική δεν επικαλούμαστε και να απειλούμε ότι υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν ποινές φυλάκησης, υπάρχουν πρόστιμα κτλ. Εμείς επενδύουμε και όλες οι εκστρατείες οι οποίες κάνουμε είναι στην ευσυνειδησία του κόσμου. Παρόλα τα αυτά όμως υπάρχουν, και θα το πω, διότι είναι καθαρά ασυνείδητα άτομα. Καθαρά ασυνείδητα, και θεωρούμε ότι οποιασδήποτε ενέργειες, όπως προαναφέρατε προηγουμένως, και άλλες περιπτώσεις που σας ανέφερα εγώ, θεωρούνται για την πυροσβεστική υπηρεσία άκρως εγκληματικές ενέργειες, και ως έτσι θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα, διότι φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν μυαλό. Μάλιστα, να μας κάψουν και. Μάλιστα. Όπως έπρεπε να θεωρούνται όμως, κύριε Γκέτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, πέραν από το θέμα της παράνομης καύσης για τους παράνομους σκευαλότοπους, πέραν από το γεγονός ότι είναι πολλές φορές η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση που προχωρεί στη χρήση και στην ανοχή της χρήσης αυτών των χώρων, υπάρχει σοβαρότατο θέμα ότι εσείς αυτή τη στιγμή προσπαθείτε ακόμη με την πρόληψη να προλάβετε πράγματα τα οποία δεν είναι με την πρόληψη μου θα προληφθούν. Πρέπει να δούμε κόσμο ο οποίο να πρέπει να πληρώσει. Δεν το βλέπουμε αυτό, κυρία Ξάνθου. Σε αυτό ακριβώς αναφερόμουν προηγουμένως. Επιδεικνύεται ανοχή. Σε πολλές περιπτώσεις το βλέπουμε. Τα παράπονα των κατοίκων είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα γιατί ο κόσμος βαρέθηκε να ακούει αερολογίες. Το περασμένο Σάββατο είχαμε την καύση των πλαστικών του θερμοκηπίου στο παραλίμνη. Για πολλαστή φορά, έτσι. Δεν είναι η πρώτη, ούτε θα είναι φαίνεται η τελευταία φορά. Εμείς καγγίσαμε το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είχε προειδοποιηθεί να τα αφαιρέσει από τη συγκεκριμένη περιοχή και αρνείτο να τα κάνει. Μια περιοχή η οποία βρίσκεται εντελώς πάνω στο μέτωπο, το τουριστικό μέτωπο του παραλιμνιού, δίπλα από τις τουριστικές μονάδες, σε μια από τις πιο τουριστικές πρόσφορες, τέλος πάντων, περιοχές του παραλιμνιού. Και δεν είχαν τη λογική να κάνουν το απλό πράγμα. Δηλαδή, πέραν από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή την τοξικότητα
τις καύσεις τέτοιων πλαστικών.